Όταν έγινα διάκος, ήμουν 25-26 χρονών. Πήγα να δω το γέροντά μου στην Ελλάδα, στα 26 μου, τον Άγιον Ιάκωβον, τον Τσαλίκη. Και του λέω, γέροντά, έγινα και διάκος, αλλά του λέω, μήπως δεν έπρεπε να γίνω διάκος. Έπρεπε να μείνω απλός μοναχός. Γιατί μου λέει, δεν του άρεσε που είπα έτσι. Γιατί μου λέει, μίλας έτσι. Του λέω, έχω ένα πρόβλημα σωματικό. Το χέρι μου τρέμει λιγάκι. Το είχε η οικογένεια της μάνας μου αυτό το πρόβλημα και το κληρονόμησα κι εγώ. Και πώς θα κοινωνώ τον κόσμο. Φοβάμαι, διότι τρέμει το χέρι μου όταν κοινωνώ τον κόσμο. Γέλασε. Μετά μου λέει, λίγα χρόνια θα κάνεις παπάς. Πολύ νέο, θα σε κάνουν επίσκοπο. Πρέπει να γίνεις επίσκοπος και θα έχεις διάκους. Σ' όλη σου τη ζωή θα έχεις διάκους και θα κοινωνούν αυτοί τον κόσμο. Από σένα μου λέει, άλλα θέλει ο Θεός. Μα θα γίνω εγώ επίσκοπος. Ναι, μου λέει, θα γίνεις στον τόπο που γεννήθηκες. Και πράγματι, εδώ πιο κάτω είναι το χωριό που γεννήθηκα. Λοιπόν, εσύ μου λέει, πρέπει να μιλάς. Πάντα να μιλάς. Και να μην φοβάσαι κανένα. Να λες, του λέω, μα τι να λέω εγώ του κόσμου. Δεν έχω κάτι δικό μου να τους πω. Μου λέει, να μην λες δικά σου, να λες ό,τι είδες και άκουσες από την Αγία Μητέρα σου, από τον καλό σου πατέρα Νικόλα, την Αγία Γιαγιά σου Μυροφόρα, ό,τι σου είπε ο Άγιος Πορφύριος, ο Μέγας Αγιορείτης Γέρον Παΐσιος και ό,τι άκουσες και από μένα τον αμαρτωλό. Ό,τι μου λέει, είδες τους λεπρούς. Εκεί ζούσε ο Άγιος Ευμένιος, μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού. Αυτά θα θέλει να ακούσει ο κόσμος μου. Όχι ακαδημαϊκές θεολογίες, εμπειρίες του Θεού. Αλλά σε παρακαλώ ένα πράγμα, μου είπε. Επειδή θα γίνεις νέος επίσκοπος, στην αρχή να μιλάς λίγο. Να μιλάς πολύ μετά τα 50. Έτσι κι εγώ περίμενα να γίνω 50. Έγινα 50 το 2012. Αν δεις οι ομιλίες που κάνω, είναι μετά το 15. Και μου είπε, μετά πήγα στον Άγιον Πορφύριο. Μου είπε τα ίδια. Αυτός μόνον επρόσθεσε το εξής. Θα ακούγεται η φωνή σου από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Από τη Ρωσία μέχρι την Νότια Αφρική. Του λέω, μα πώς θα γίνει αυτό. Μου λέει, θα βοηθήσει η τεχνολογία. Το λέω αυτό το παράδειγμα με μένα. Τι εννοώ, ότι για εσάς την εποχή τη δική σας, των νέων ανθρώπων, που θα κάνετε τις οικογένειές σας ή που κάνατε τώρα τις οικογένειές σας με τα μικρά σας παιδιά, που είναι μέσα σε όλα αυτά τα κακά που περιέγραψες και άλλα που θα έρθουν, ίσως πιο μεγάλα. Λοιπόν, να φροντίσετε να βρείτε τις φωνές που έχουν την αλήθεια των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Μητέρων. Και η τεχνολογία σήμερα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτό που κάνετε εσείς με το διαδίκτυο, και εμείς με τις ομιλίες μας, τα κηρύγματά μας. Και η Ρωσία ειδικά έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, πολύ μεγάλες δυνατότητες τεχνολογίας. Η δύναμή της είναι η Ορθοδοξία, δεν είναι τα όπλα του Πούτιν μόνο. Είναι και αυτά, χρειάζονται και αυτά, μην τα μηδενίζουμε, σαν άμυνα. Αλλά ο στόχος μας είναι να ακουστεί η Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων και Μητέρων εις πάντα τα έθνη. Ο κόσμος σήμερα θέλει κατήχηση, θέλει διδασκαλία, θέλει θεραπευτική αγωγή της ψυχής του και του σώματός του.
Ο κόσμος δεν ξέρει τι να τρώει τώρα. Η Εκκλησία μας λέει ακόμα και τι να τρώμε. Μιλάει για νηστεία, μιλάει για ησυχία. Ναι, έρχονται, για παράδειγμα, έρχονται οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι και τι λένε. Η καλύτερη διατροφή στον κόσμο είναι η μεσογειακή δίαιτα. Όταν τους ρωτήσεις, μα η Μεσόγειος είναι από το Γιβραλτάρ μέχρι τη Συρία. Ποια δίαιτα. Και σου λένε, η δίαιτα που κάνουν οι Ορθόδοξοι καλόγεροι. Έρχονται τώρα οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τη μουσική αρμονία και κάνουν τη λεγόμενη μουσικοθεραπεία. Ναι, και λέει, η πιο θεραπευτική μουσική στον κόσμο που αποδίδει και τα πιο μικρά διαστήματα των ήχων είναι η βυζαντινή μουσική. Άρα, γιατί τα λέω αυτά, ότι έχουμε την εμπειρία εμείς της καλύτερης φυσικής ζωής, της καλύτερης πνευματικής ζωής, της υγείας, της ψυχής και του σώματος. Μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που να κάνουν σχολεία ορθόδοξα, που να διδάσκουν αυτά που είπαμε τώρα. Ορθόδοξη διατροφή, γυμναστική, άσκηση, πληροφορική, γλώσσες. Και ιδιαιτέρως, δεν το λέω επειδή είμαι Έλληνας, να μάθουμε όλοι μας και πρώτοι Έλληνες αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά έχουν την ικανότητα να είναι μια γλώσσα φιλοσοφίας, επιστήμης, θεολογίας και υμνολογίας. Η μόνη γλώσσα του κόσμου. Τεχνολογίας, επιστήμης και υμνολογίας, μουσικής δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι οι Ορθόδοξοι να μην γκρινιάζουμε πια. Ο Ντοστογεύσκη το κατάλαβε εδώ και 200 χρόνια. Λέει, πήγα σε έναν απέραντο νεκροταφείο όπου σκότωσαν τον Θεόν.